Τον άνθρωπο που εμπνεύστηκε τη δημιουργία του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου Χανίων και έκανε αγώνα για να το δει να γίνεται πράξη, τίμησε σήμερα η Δημοτική Αρχή. Σαν ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης της προσφοράς του Μανώλη Σκουλάκη στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στα Χανιά, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τοποθέτηση τιμητικής πλακέτας με το όνομά του στην είσοδο της δομής. Ο Μανώλης Σκουλάκης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εμπνεύστηκε αυτή την ιδέα της δημιουργίας του Κέντρου Υγείας, κατεδάφισε το παλαιό νοσοκομείο και στη θέση του ανεγέρθη αυτό το συγκεκριμένο κτίριο, το οποίο εξυπηρετεί ανάγκες υγείας κυρίως της πόλης των Χανίων. Από τον πρώτο χρόνο ανάληψης των καθηκόντων του ως Δήμαρχος Χανίων, ο Μανώλης Σκουλάκης πίεζε για την κατεδάφιση του παλιού νοσοκομείου, κάτι που επιτεύχθηκε επί θητείας του. Στον ίδιο χώρο ανεγέρθηκε το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου, στο οποίο σήμερα στεγάζονται και οι δύο τοπικές μονάδες υγείας. Αυτό το κτίριο συμβολίζει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η ιδιότητα του Μανώλη Σκουλάκη ως ιατρού και ως υπουργού. Και το δεύτερο είναι η παρουσία του ως δημάρχου, όπου επί των ημερών του ξεκίνησε αυτή εδώ η δομή και ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα από εμάς. Θεωρούμε ότι πρέπει εκ νέου κάπου στο μέλλον να δοθεί το όνομά του λόγω της μεγάλης και ποικίλης προσφοράς του. Η σημερινή τελετή αποκαλυπτηρίων της τιμητικής πλακέτας που φέρει το όνομα του ιδρυτή του Κέντρου Υγείας Χανίων Μανώλη Σκουλάκη έγινε παρουσία μελών της οικογένειας του αείμνηστου πολιτικού. Το έργο του είχε πολλές πτυχές, αλλά αυτό που καθοδήγησε σε βάθος χρόνου και την πολιτική του ήταν η ιδιότητά του ως γιατρού. Αυτό για μας ήταν πραγματικά σημαντικό και θα θέλαμε το όνομά του να συνδεθεί με αυτό εδώ το Κέντρο Υγείας. Από τους μακροβιότερους βουλευτές Χανίων του ΠΑΣΟΚ, έχοντας υπηρετήσει στο Υπουργείο Υγείας και κλείνοντας την πολιτική παρουσία του με την εκλογή του ως δήμαρχος, ο Μανώλης Σκουλάκης έφυγε από τη ζωή στις 30 Ιουλίου, αφήνοντας τη σφραγίδα του σε σημαντικά έργα, κυρίως στον χώρο της δημόσιας υγείας.